Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πύλιος Λιβανός, από τη μία, και ο αναπληρωτής τομεάρχης στην οικονομία, μετά και τον ανασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα ή μάλλον καλημέρα λόγω της ώρας. Ναι, σωστό. Καλημέρα, γιατί έχουμε και καινούργια μέρα. Να πω ότι είναι πάντα μαζί μας και ο Δημήτρης Μαύρος από την MRB και η κυρία Τζίνα Θανοπούλου. Θα ξεκινήσω, κύριε Λιβανέ, με εσάς και με το πρωτοσέλιδο το σημερινό της Εφημερίδας των Συντακτών, που μιλά για ψίχουλα όσον αφορά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο και εσάς και μετά και τον κύριο Αλεξιάδη. Παρακολουθώ χρόνια τις ανακοινώσεις των Πρωθυπουργών στις ΔΕΘ. Πάντα η κυβέρνηση λέει ότι ο Πρωθυπουργός τα είπε τέλεια και δίνει και έχει κοινωνική ευαισθησία. Και πάντα η αντιπολίτευση λέει ότι ο Πρωθυπουργός είτε δίνει ψίχουλα είτε παίρνει κιόλας. Υπάρχει περίπτωση καμιά φορά να είναι πιο ήπιος και πιο κοντά στην πραγματικότητα και ο λόγος της κυβέρνησης και ο λόγος της αντιπολίτευσης? Ξεκινώ με εσάς, κύριε Λιβανέ. Ναι. Ήθελα να πω ότι, να ξεκινήσω μάλλον τη συζήτηση λέγοντας ότι εγώ κράτησα τρία πράγματα συγκεκριμένα από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε έναν κοφτό, συγκεκριμένο και πολύ μετρημένο λόγο Πρωθυπουργού. Δηλαδή είπε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα γίνουν εδώ και τώρα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές κρίσεις που βιώνει η χώρα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχε μια απόλυτη συνέπεια με βάση το πρόγραμμά μας, αλλά και τις ανάγκες που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός λαός, χωρίς να ξεχνάμε το βασικό μας κεντρικό πρόγραμμα, που είναι οι μεταρρυθμίσεις, και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη στιγμή χρήματα και μια καλή εικόνα, αξιόπιστη εικόνα, ούτως ώστε να μπορούμε να ενισχύσουμε την εργασία στον τόπο μας, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όσες θέσεις εργασίας, αλλά και να τις αυξήσουμε με το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια των 100.000 θέσεων, και βεβαίως να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις. Και το τρίτο, και σε όλο αυτό το πακέτο, να στηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχει βληθεί βάναυσα πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, η μεσαία τάξη, η ραφουκαλιά της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως και τους μη προνομιούχους, δηλαδή τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους αγρότες μας και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα, το τρίτο σημείο, το οποίο έρχεται και απαντά στο ερώτημά σας, είναι ότι ο λόγος του Πρωθυπουργού δεν ήταν ούτε υπερβολικός, ούτε θεωρητικός. Ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος και κοστολογημένος, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν παρασύρθηκε ούτε από τον λαϊκισμό και το ροκ, το σκληρό, που εγώ το ονομάζω λίγο χαζό ροκ του κύριου Τσίπρα, με αυτά που εξτομίζει εις βάρος του, αλλά δεν παρασύρθηκε ούτε από τον λαϊκισμό του Ερντογάν, που έρχεται να καλύψει τα δικά του προβλήματα. Τοποθετήθηκε με νυφαλιότητα, τοποθετήθηκε με σοβαρότητα, έδειξε ότι έχει την αίσθηση της αποστολής του, την εθνική ευθύνη, και αυτό, για να το κολλήσω και σε αυτά που λέγατε πριν με τον κύριο Μαύρο που έχετε στο τραπέζι σας, αυτό ακριβώς είναι τα σημεία της εμπιστοσύνης που δείχνει ο ελληνικός λαός στον κύριο Μητσοτάκη και της αξιοπιστίας που έχει χτίσει, επειδή δεν λέει πολλά, πράττει πολλά και έχει θετικά αποτελέσματα. Κύριε Αλεξιάδη, ήθελα να μου πείτε, κατά την άποψή σας, τι περισσότερο θα μπορούσε να δώσει ο Πρωθυπουργός για να μην είναι ψίχουλα, αν συμφωνείτε με το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης που καταργείται για τον ιδιωτικό τομέα, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και για τις ασφαλιστικές εισφορές, και αν θεωρείτε ότι είναι θετικά και αυτά που είπε απόψε ο κύριος Σταϊκούρα στη Βουλή, δηλαδή ότι τα διαθέσιμα είναι κοντά στα 38 δισεκατομμύρια και ότι έχουν ξοδευτεί ήδη από το δανεισμό που έχουμε πάρει 15 δις, και μαζί με τα υπόλοιπα θα πάνε στα 24 που αρχικά είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα ταμεία του κράτους για την ικανοποίηση όλων όσων έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και όσων συνεχίζουν να πλήττονται. Θα πάρουμε ένα κυριετάκι να απαντήσω συνοπτικά. Πρώτα απ' όλα, δεν θα παρασυρθώ από το χαρακτηρισμό λαϊκισμός της αντιπολίτευσης.
ακούστηκε προηγουμένως, διότι και η ώρα είναι περασμένη τώρα, να μην κουράζουμε τις τηλεθεατές. Ναι, δεν έχει νόημα. Αλλά... έχει νόημα να μιλήσουμε επί της ουσίας τώρα, όχι να... Γι' αυτό λέω, θα αποφύγω χαρακτηρισμούς, ειδικά μία μέρα που η κυβέρνηση με όσα έγιναν στον τομέα της παιδείας απέδειξε το πόσο ικανή ή ανίκανη είναι. Δεν θέλω λοιπόν σήμερα να ανοίξουμε μια κουβέντα, θέλω να μπω στην ουσία των ερωτημάτων σας. Δεν έχει καμία σημασία, κύριε Τάκη, και οι υπόλοιποι συνομιλητές, δεν έχει καμία σημασία το τι λέει η κυβέρνηση ή το τι λέει η αντιπολίτευση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εμείς το καταλάβαμε στο ΣΥΡΙΖΑ λίγο οδυνηρά. Και πρέπει να το καταλάβουμε, διότι αυτή τη στιγμή σημασία έχει το τι λένε οι παραγωγικοί φορείς, το τι λένε οι επιχειρήσεις, το τι λένε οι πολίτες, το τι λένε κυρίως αυτοί που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, σέβομαι απόλυτα την ψήφο τους, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα υλοποιούσε αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά. Βεβαίως το γκάλο που κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα περίπου δείχνει ότι το 53%, και ήταν το πρώτο γκάλο με τέτοιο περιεχόμενο, το 53% περίπου των πολιτών δεν θεωρεί τα μέτρα της κυβέρνησης επαρκή. Μετά από την έκθεση Θεσσαλονίκης και τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, μεγάλη κατηγορία πολιτών που κάτι περίμεναν, δηλαδή κάτι περίμεναν οι στρατιώτες μας. Θα μας δώσει ο κύριος Μαύρος λίγο τα στοιχεία αυτά. Οι στρατιωτικοί μας, οι αστυνομικοί μας, αυτοί που δουλεύουν στα νοσοκομεία, οι γιατροί, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί, όλοι αυτοί κάτι περίμεναν τον Πρωθυπουργό. Αυτοί λοιπόν δεν θα δουν τίποτα. Όπως δεν θα δουν τίποτα και μια μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων, οι χαμηλοσυνταξιούχοι δηλαδή, διότι με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, θα έχουν μόνο μία ελάφρυνση στον ιδιωτικό τομέα τα μεγάλα και τα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Επειδή και άκουσα, αυτή... κύριε Λεξιάδη, επιτρέψτε με ένα λεπτό, επειδή άκουσα αρκετά στελέχη σας να κάνουν... Δεν τελειώσαμε όμως τη φράση και μετά να με ρωτήσετε. Ναι, μια... όχι, και... θα το προσθέτω και αυτό για να απαντήσετε συνολικά. Επειδή άκουσα διάφορα στελέχη σας να κάνουν κριτική όσον αφορά το εξοπλιστικό πρόγραμμα, θεωρείτε ότι καλώς το κάνει η κυβέρνηση, ότι έπρεπε να είναι μικρότερο, μεγαλύτερο, τι? Θα απαντήσω αμέσως για το εξωτερικό, αλλά να τελειώσω το προηγούμενο. Βεβαίως. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης, καταλαβαίνει πλέον ο πολίτης ότι τα πυροτεχνήματα περί μεσαίας τάξης, τα πυροτεχνήματα περί ενίσχυσης επιχειρήσεων, ανοίγω εδώ παρένθεση, πολύ σωστά έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι θα ενισχύσει επιχειρήσεις, αλλά όχι αυτές που είναι φιλικά διακείμενες σε πολιτικά στελέχη και βγάζουν μάσκες ή παγουρίνια και διάφορα άλλα, τα οποία υπάρχουν καταγγελίες πλέον στον τύπο ότι είναι σε φιλικά διακείμενες επιχειρήσεις, κλείνει η παρένθεση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δεν ευνοούν τη μεγάλη κατηγορία των φορολογούμενων, ευνοούν συγκεκριμένα εισοδηματικά επίπεδα και όχι αυτά τα οποία περίμεναν κάτι να ακούσουν τον Πρωθυπουργό. Στα ζητήματα της οικονομίας λοιπόν μην ρωτάτε το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση είναι ο θεσμικός του ρόλος και ο συνταγματικός αυτός είναι. Mm-hmm. Ρωτήστε τις επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια, τους επιχειρήσεις. Κύριε Αλεξιάδη, να σας πω ένα παράδειγμα. Που άλλο περίμεναν από τον Πρωθυπουργό και άλλο είδαν στον Πρωθυπουργό. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση που κάνατε για τα χρήματα. Μισό λεπτό να τελειώσει, να ολοκληρώσει, κύριε Σπίλιο. Λιβανέ, και θα έρθω σε εσάς για να το να ρωτήσω. Όχι, απλά να σε ό,τι αφορά να απαντήσει μαζί με αυτά τα οποία λέει. Κάντε την, κάντε την. Κύριε Λιβανέ, να τελειώσω την ερώτηση. Μία μικρή ερώτηση, κύριε Αλεξιάδη. Δεν χρειάζεται πιο άγχος. Θα απαντήσω ένα-ένα. Να τελειώσω τα εξοπλιστικά και να πούμε αμέσως μετά για τα άλλα. Την πλούσια οικονομική σας σκέψη. Ο εργαζόμενος των 1.000 ευρώ είναι αυτό που περιγράφεται ως μεγάλος επιχειρηματίας και φίλος της κυβέρνησης? Διότι αυτός θα έχει ένα ετήσιο όφελος γύρω στα 240 ευρώ και ταυτόχρονα το κράτος για το ίδιο χιλιάρικο του ανθρώπου αυτού, του μέσου εργαζόμενου στην Ελλάδα, θα έχει ένα ετήσιο όφελος 320 ευρώ. Αυτό εσείς το κρίνετε ότι είναι η άρχουσα τάξη της χώρας? Κύριε Ιβανέ, να απαντήσω με συγκεκριμένα. Ναι. Καταλαβαίνω ότι τα φίλτρα της λίστας Πέτσα δεν επιτρέπουν να ακούγονται αντίστοιχες ειδήσεις. Αλλά αν ο πολίτης μπει Σοφοκλέου, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχετε τι να απαντήσετε. Εάν θέλετε να κάνουμε τέτοιο διάλογο, μπορώ. Όχι, δεν θέλω να κάνουμε, ωραία, επειδή είναι και περασμένη και ώρα. Να θέλω, κύριε Αλεξιάδη, θέλω να ολοκληρώσετε, γιατί είναι και περασμένη ώρα. Sofocleus.in, FM Voice και πολλά άλλα site έχουν αναλυτικά ρεπορτάζ που αποδεικνύουν
χαρακτηριστικό παράδειγμα, εργαζόμενος στο ιδιωτικό τομέα με 893 ευρώ το μήνα, θα έχει όφελος 80 λεπτά. Επαναλαμβάνω, 80 λεπτά. Καλή και εργαζόμενος στο ιδιωτικό τομέα με ετήσιες αποδοχές 50.000 ευρώ, θα έχει το μήνα 150 ευρώ. Εξηγείτε πώς ευνοείται η μεσαία τάξη σε αυτά τα ζητήματα. Μισό λεπτό. Κύριε Λιβανέα, σας παρακαλώ, θα δοθεί ο λόγος μετά σε εσάς για να ολοκληρώσουμε. Να μας πει ο κύριος Αλεξιάδης και για το εξοπλιστικό. Τα εξοπλιστικά, τοποθετηθήκαμε με σαφήνεια. Βεβαίως και πρέπει να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως και πρέπει να ενισχυθούν. Αλλά όχι να έχουμε επανάληψη άρρωστων καταστάσεων που είχαμε στο παρελθόν επί Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Όχι να έχουμε καταστάσεις όπως αυτές με το πλωτό φράγμα που δήθεν θα απέτρεπε τους μετανάστες να έρθουν στη χώρα μας και πετάξαμε 500.000 ευρώ στη θάλασσα και δεν είναι λεγάδες γι' αυτό. Όχι να χρησιμοποιούμε τις ένοπλες δυνάμεις και τα ελικόπτερά τους όταν έχουμε ανακαλέσει τις άδειες του στρατιωτικού προσωπικού για να μεταφέρει πολιτικό προσωπικό για να παρακολουθήσει θεατρικά έργα. Ασεβαστούμε λοιπόν τα χρήματα του ελληνικού λαού, βεβαίως και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, αλλά με στρατηγικό σχεδιασμό και με πλήρη διαφάνεια. Όπως είπαν οι αρμόδιοι τομεάρχες μας, ακολουθώντας διαδικασίες που προβλέπονται. Ωραία. Κύριε Λιβανέα, απαντήστε και εσείς για να ολοκληρώσουμε. Ναι. Ωραία. Ως προς το τελευταίο, θεωρώ ότι είναι μια θετική τοποθέτηση αυτή. Κατάλαβα από τον κύριο Αλεξιάδη ότι σε περίπτωση που το εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο είναι αναγκαίο για τη χώρα, είναι μέσα στα πλαίσια αυτά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάει ότι δεν θα διασφαλιστεί, δεν θα διασπαθήσουμε το δημόσιο χρήμα, θα το υπερψηφίσει. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια υποδειγματική διαδικασία, όπως άφησε να ήρθε και ο Πρωθυπουργός, με τον τρόπο τον οποίο θα γίνουν αυτές οι συμβάσεις για να ενισχύσουμε την αμυνά μας. Όπως θεωρώ έγινε με το πρωτό πράγμα, εννοείται. Θεωρώ ότι ο κύριος Αλεξιάδης υπέπεσε για άλλη μια φορά στο λάθος, είτε να μην έχει ο ίδιος κάνει την άσκηση, είτε να παρακολουθεί τα fake news. Δεν είναι έτσι τα νούμερα, δείτε τα αύριο και μπορούμε να τα ξαναπούμε στη Βουλή. Ο εργαζόμενος των 800 ευρώ θα έχει ένα όφελος 183 ευρώ. Την ίδια στιγμή, αφήστε το .gr και ακούστε ποια είναι τα πραγματικά νούμερα που έχω κάτσει εγώ και το έχω κάνει. Τα 800 ευρώ θα δώσουμε. Το μάθημα, κύριε Λιβανέα, αλλά παρακαλώ, θα αναφέρω στην 254 ευρώ. Αν τα διαψεύδετε, θα σας απαντήσουν εκείνα. Είπε ότι κάνουν λάθος τα site. Το είπε, κύριε Αλεξιάδη. Το είπε πριν. Πάμε λίγο παρακάτω. Αν έχει δίκιο ο κύριος Λιβανός ή όχι. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Αλεξιάδη στο ότι είπε ότι η κυβέρνηση έδωσε το βάρο της στη μέσαια τάξη στον ιδιωτικό τομέα. Αυτός έχει βληθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ναι, γιατί όλα τα παραδείγματα που αναφέρατε ήταν από το δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος τομέας βεβαίως έχει ταλαιπωρηθεί επίσης αυτά τα 10 χρόνια, πλην όμως έχει ταλαιπωρηθεί πολύ λιγότερο από το κομμάτι της ιδιωτικής οικονομίας. Άρα ήταν μια σαφέστατη επιλογή. Και τους δασκάλους που σηκώνουν το βάρος. Ήταν μια σαφέστατη επιλογή να ενισχύσουμε την ιδιωτική οικονομία, γιατί πιστεύουμε στην ανάπτυξή της, γιατί αυτή θα φέρει χρήματα στο ελληνικό δημόσιο για να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική, κάτι το οποίο είσαστε ίσως το μοναδικό κόμμα στην Ευρώπη, το οποίο ακόμα δεν έχει καταλάβει. Εγώ καταλαβαίνω. Ναι, ναι, και ολοκληρώστε. Ναι, από εκεί και πέρα νομίζω ότι η απουσία προτάσεων και η ένδια επιχειρημάτων από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από τον σημερινό εκπρόσωπό τους είναι αυτό το οποίο τους καθυλώνουν στις δημοσκοπήσεις και δεν ξέρω αν έχει ευρήματα ο κύριος Μαύρος. Τώρα θα κλείσετε και θα πάμε στον κύριο Μαύρο για να μας τα δώσει για να ολοκληρώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Κρατάω το θετικό που και οι δύο επισημάνετε όσον αφορά το εξοπλιστικό, εφόσον βεβαίως υπάρχει διαφάνεια και καθαρότητα και δεν επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Ως προς τα οικονομικά, νομίζω τα βέλη θα τα διασταυρώσετε αρκετές φορές στη Βουλή. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και εσάς, κύριε Λιβανέ, και εσάς, κύριε Αλεξιάδη, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την άλλη φορά στο στούντιο, να είστε καλά. Μακάρι, βεβαίως, με πολύ χαρά να έρθετε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε.